και κοινωνικών υποθέσεων, κυρία Μαρία Συριγγέλα, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Παπαστράτος και επικεφαλής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Philip Morris International, τον κύριο Χρήστο Χαρμπαντίδη, την διδάσκουσα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και αντιπρόεδρο Γυναικών Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, τη δόκτωρα Ζέφη Δήμα Δάμα, την καθηγήτρια Οικονομικής Δημογραφίας στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη, την αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, την κυρία Βάλια Αρανίτου, να έρθουν και να καθίσουν, παρακαλώ, κανονικά. Εγώ κάθομαι στην άκρη, δεν είμαι του κέντρου, είμαι ακραία. Λοιπόν, κυρία και κύριε Υπουργέ, σας προειδοποιώ ότι θα είναι μια δύσκολη κουβέντα, διότι προέρχομαι από μια οικογένεια όπου ο πατέρας μου είχε 7 αδέλφια και η μητέρα μου άλλα 7, δηλαδή 8 και 8. Και ήταν και στην Αθήνα. Άρα ξεκινάμε γνωρίζοντας πώς ήταν τα πράγματα στο παρελθόν. 8 εν ζωή. Δεν συζητάμε ότι εκείνη την εποχή χανόντουσαν και παιδιά. Και ήθελα, ξεκινώντας αυτή τη συζήτηση, να μην επαναλάβουμε όλα όσα ακούστηκαν στην πρώτη φάση, παρότι συνήθως αυτό συμβαίνει. Να αποφύγουμε δηλαδή να πούμε ακριβώς τα ίδια. Κύριε Μηταράκη, η Σκυτάλη έρχεται σε εσάς για ένα και μοναδικό λόγο. Όλοι και ιστορικά αλλά και σε κεντρικό επίπεδο ευρωπαϊκό υποστηρίζουν ότι το θέμα της μετανάστευσης, δηλαδή της εισρωής μη Ευρωπαίων, ας το πούμε έτσι, μεταναστών, είναι η απάντηση ή μία από τις απαντήσεις στο τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Την ίδια στιγμή όμως η ίδια Ευρώπη αντιμετωπίζει άλλου είδους προβλήματα ακριβώς από τη δυσκολία ενσωμάτωσης ειδικού τύπου μεταναστών, δηλαδή μεταναστών οι οποίοι έρχονται κυρίως από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία, με χαρακτηριστικά τα οποία δείχνουν ότι και όχι μόνο η πρώτη αλλά ούτε η δεύτερη γενιά και ενίοτε η τρίτη μπορούν να ενσωματωθούν. Στην Ελλάδα αυτό έχει αρχίσει και παίρνει διαστάσεις και με πολιτικές, αν θέλετε, εκφάνσεις οι οποίες είναι επικίνδυνες. Άρα, τι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει, να προσπαθήσει, ναι ή όχι, και αν ναι, με ποιο τρόπο να ενισχύσει το δημογραφικό μέσω του μεταναστευτικού? Νομίζω σίγουρα είναι το πιο δύσκολο θέμα συζήτηση σήμερα. Η πραγματικότητα είναι ότι η μετανάστευση είναι εδώ. Και δεν είναι εδώ μόνο για την Ελλάδα, είναι εδώ για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον Καναδά, για την Αυστραλία. Υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο όλες οι άλλες παράμετροι που προσπαθούμε να ενισχύσουμε, παραδείγματος χάρη πολιτικές ενίσχυσης οικονομίας για την επιστροφή Ελλήνων πίσω στη χώρα, δράσεις στήριξης οικογένειας που θα σας πει η κυρία Υφυπουργός, όλα αυτά είναι μέρος μιας συνολικής λύσης. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι οι δυτικές οικονομίες ψάχνουν δεξιότητες, ψάχνουν κόσμο με γνώσεις, αλλά και παράλληλα έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη για εργατικά χέρια. Το βλέπουμε αυτό φέτος με τις δηλώσεις παραγωγικών φορέων στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό, στις κατασκευές, οι οποίες, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ψάχνουν για εργατικά χέρια. Αυτό το βλέπουμε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες αναζητούν εργατικό δυναμικό. Σίγουρα η στάση της κυβέρνησης απέναντι στην παράνομη μετανάστευση είναι ίδια. Είμαστε απόλυτα αυστηροί σε θέματα παράνομης μετανάστευσης. Δεν μπορούν οι λαθροδιακινητές να επιλέξουν ποιος θα μπει στη χώρα μας. Και αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης. Και γι' αυτό φυλάμε τα σύνορά μας με την αποτελεσματικότητα που ξέρετε, με τη μείωση ροών πάνω από 90%. Από εκεί και πέρα πρέπει να ανοίξουμε νόμιμες διόδους, γιατί έχουμε αντικειμενικές ανάγκες. Προς τα πού, κυρία Υπουργέ? Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του ότι έχουμε ένα επιτυχές, αν θέλετε, παράδειγμα από το παρελθόν. Οι άνθρωποι που ήρθαν από την Αλβανία, στην αρχή μπορεί να ξενίστηκε ο κόσμος και να τρόμαξε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στη συντριπτική πλειοψηφία ενσωματωμένη και οι Έλληνες δεν αντιδρούμε με τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούσαμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό
με κατοίκους που έρχονται από τη Μέση Ανατολή, από την Αφρική, με κυριότερο χαρακτηριστικό, κύριε Υπουργέ, για να μην γελιόμαστε τώρα και κοροϊδευόμαστε, τη διαφορετική θρησκεία, εκεί όπου η θρησκεία όμως συνιστά και πλαίσιο κοινωνικής συμπεριφοράς. Όχι εκεί που η θρησκεία είναι θρησκεία, δηλαδή προσωπικό ζήτημα, αλλά εκεί που υπαγορεύει και κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Με πολύ μεγάλη δυσκολία. Αυτή είναι η εμπειρία όλης της Ευρώπης. Η περίπτωση των μεταναστών που ήρθαν από την Αλβανία, καταρχήν δεν ήταν μια οργανωμένη προσπάθεια εκείνη τη δεκαετία του 90. Ήταν μια μεγάλη άφιξη πληθυσμού, χωρίς κανόνες, οι οποίοι μπόρεσαν να ενσωματωθούν μετά από δεκαετίες στην ελληνική κοινωνία, αλλά ήταν και πολιτισμοί οι οποίοι δεν είχαν πολύ μεγάλες διαφορές από την Ελλάδα. Δυσκολία στην αρχή, η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά μπήκε στα σχολεία, έμαθε ελληνικά, πήγε πολύ καλά. Αν θέλετε, ένα από τα πράγματα που με είχε εντυπωσιάσει τη δεκαετία του 90, όταν είχαμε τη συζήτηση για τους σημειοφόρους, θυμάστε τις αντιδράσεις, το εντυπωσιακό ήταν ότι παιδιά τα οποία ζούσαν σε ένα σπίτι το οποίο πιθανόν δεν μιλούσαν ελληνικά, από γονείς οι οποίοι πιθανόν δεν είχαν τελειώσει λύκειο ή πανεπιστήμιο, καταφέρανε να είναι πρώτοι στο σχολείο τους. Αυτό έδειξε μια μεγάλη δυναμική αυτής της γενιάς, όχι απλώς να ενταχθεί, αλλά να πετύχει οικονομικά και κοινωνικά. Πληθυσμοί από πιο μακριά είναι πολύ πιο δύσκολο. Η προτεραιότητά μας, και γι' αυτό θεσμοθετήσαμε την πενταετή άδεια εποχικής απασχόλησης, η οποία είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δοκιμάζει μια τέτοια μεταναστευτική πολιτική πολυετής αλλά εποχική, είναι να φέρουμε εργατικό δυναμικό το οποίο δεν θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή εργατικό δυναμικό το οποίο δεν θα έρθει με την οικογένειά του, δεν θα μείνει μόνιμα στη χώρα μας, δεν θα πολιτογραφηθεί, αλλά όπως κάνανε με μεγάλη επιτυχία οι χώρες του κόλπου, θα έρθει για να δουλέψει 9 μήνες, που το 9 μήνες στον αγροτικό τομέα, στον τουρισμό και σε άλλες βιομηχανίες μας καλύπτει, θα επιστρέψει 3 μήνες στη χώρα του, θα διατηρήσει οικογενειακούς και κοινωνικούς δεσμούς, εδώ μιλάμε και για ανθρώπους νεαρής κατά κανόνα ηλικίας, θα έχει τη βεβαιότητα τη νομική ότι μπορεί να επανέλθει τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη χρονιά, δουλεύοντας 45... Ένα είδος εποχικού εργάτη, δηλαδή, συζητάμε τώρα. Αυτό είναι το βασικό που αυτή τη στιγμή κοιτάμε, ναι, στις διμερείς συμφωνίες μας, όπως στη συμφωνία με τον Μπαγκλαντές. Να φέρουμε εποχικούς εργαζόμενους, χωρίς οικογένεια, χωρίς εγκατάσταση, να δουλέψουν 45 μήνες. Αντιλαμβάνεστε τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ Ελλάδος και τις χώρες προέλευσης. Το εισόδημα 45 μηνών επιτρέπει σε αυτόν τον εργαζόμενο να επανέλθει στη χώρα του με ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για τα τοπικά δεδομένα και να ενταχθεί. Αυτό είναι ένα βασικό μοντέλο που θέλουμε για να καλύψουμε τις μεγάλες ανάγκες εκεί που υπάρχουν εργατικού δυναμικού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε νόμιμες διόδους και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν πιο μόνιμα. Σε ένα βαθμό αυτό είναι φυσιολογικό και θετικό για την οικονομία. Συμφωνώ βέβαια μαζί σας ότι όταν μιλάμε για πληθυσμούς που είναι πολύ μακριά από τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αυτοί οι πληθυσμοί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ενσωματωθούν. Αλλά ότι η Ευρώπη συνολικά έχει ένα αντικειμενικό δημογραφικό πρόβλημα και το 1,39 δεν θα γίνει 2,39 σε λίγα χρόνια, νομίζω το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι η μεγάλη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία ενσωμάτωση, και τελειώνω με αυτό, των άλλων χωρών της Ευρώπης μέχρι στιγμής, νομίζω πιο πολύ καταδεικνύει προβλήματα παρά υποδεικνύει λύσεις. Μεγάλα προβλήματα. Και οδηγεί και σε αχαρτογράφητα νερά, εκεί που νομίζαμε ότι τουλάχιστον χώρες οι οποίες είχαν και απεικιοκρατικό παρελθόν, και ήταν αυτές οι πρώτες χώρες που δοκίμασαν τέτοιου είδους κοινωνικές καταστάσεις και αλλαγές στη θέσμηση την κοινωνική. Εκεί αποδείχθηκε ότι τα προβλήματα στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά μεταναστών ήταν πολύ μεγάλα. Θα επανέλθουμε. Ήθελα να ρωτήσω την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την κυρία Συριγγέλα. Κυρία Συριγγέλα, η μία πλευρά είναι του δημογραφικού και της κοινωνικής πολιτικής, είναι το τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται κυρίως οι Έλληνες και φυσικά και όλοι όσοι έρχονται στη χώρα μας με τη μία ή με την άλλη ιδιότητα. Και η αίσθηση είναι ότι ένας από τους λόγους που πολύ δύσκολα αποφασίζει μία οικογένεια ή μία γυναίκα ή ένας άντρας, οποιοσδήποτε τέλος πάντων θελήσει
να αποκτήσει ένα παιδί ή δύο παιδιά ή τρία παιδιά, πολύ δύσκολα αισθάνεται ότι θα είναι σε μια μόνιμη σταθερότητα εργασιακή. Δεν μιλάω για να του διασφαλίσουμε μονιμότητα στη δουλειά του, αλλά ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του και να μην βρει ξανά δουλειά και να μείνει μόνο με τις υποχρεώσεις οι οποίες συνεπάγονται, τα παιδιά και όλα αυτά. Και ότι αυτό μπορεί να συμβεί και μία και δύο και τρεις φορές στη ζωή του, και ότι εκεί δεν υπάρχει πραγματικά κράτος να τον στηρίξει, ή τουλάχιστον έτσι όπως θα ήθελε να στηρίξει την οικογένειά του. Το καταγράφετε αυτό, το έχετε σαν πρόβλημα, και αν ναι, ποια είναι η λύση? Καταρχάς να πω ότι περιγράψατε εμένα πριν 15 χρόνια. Α, καλό αυτό. Περιγράψατε εμένα ως γυναίκα πριν 15 χρόνια, όταν ήρθε το πρώτο μου παιδί στη ζωή. Το μεγάλο άγχος, τι θα γίνει με την εργασία μου, ποιος θα φυλάξει το παιδί μου όταν εγώ θα πρέπει να γυρίσω πίσω στην εργασία μου. Ταυτόχρονα, άνετα θα μπορούσα να είχα εγκαταλείψει την εργασία μου, γιατί ο μισθός που έπαιρνα τότε ήταν ο μισθός που έδινα σε δύο παιδικούς σταθμούς όταν ήρθε και ο δεύτερος. Και ενώ με το σύζυγο θέλαμε να προχωρήσουμε και σε τρίτο παιδί, δεν το κάναμε. Δεν το κάναμε τουλάχιστον στη δική μου την πλευρά. Πρώτον, διότι δεν ήξερα τι θα γίνει με τη δουλειά, αν θα έχω δουλειά μετά από χρόνια. Και δεύτερον, ήρθε και η οικονομική κρίση, η οποία η οικονομική κρίση είπαμε μέχρι εδώ. Και μείναμε στα δύο παιδιά. Αυτό ακριβώς που περιγράψατε είναι και το θέμα που συναντάμε στη συντριπτική πλειοψηφία των νέων ζευγαριών. Ότι θέλουν να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας, αλλά είναι το θέμα ότι τι θα γίνει με τη δουλειά τους, τι θα γίνει με τα παιδιά τους. Γι' αυτό και κάθε προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο έχει να κάνει με συγκεκριμένα projects που θα βοηθήσουν τους γονείς στην καθημερινότητά τους. Πρώτον, βρεφονηπιακή σταθμή παντού. Αν δεν μπορούν να υπάρξουν βρεφονηπιακοί σταθμοί, το πρόγραμμα Ταντάδες της γειτονιάς που ξεκινήσαμε τώρα πιλωτικά, ώστε μία μαμά να μπορεί, όταν γυρίσει πίσω στη δουλειά της, να... Το έχω δει εφαρμοσμένο αυτό, κυρία Υπουργέ, στο Ισραήλ, και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι στο Ισραήλ, είναι στη Γαλλία, είναι σε πάρα πολλές χώρες, στη Γερμανία. Στη Γερμανία επιλέγουν αν θα πάνε σε βρεφονηπιακό, αν θα έχουν κάποιον άνθρωπο να φυλάει τα παιδιά τους στο σπίτι. Χώρους φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις, που βγαίνει πρόσκληση μέσα στον Ιούνιο, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι γονείς, και αυτό συμβαίνει στο εξωτερικό. Και ταυτόχρονα η ενίσχυση της γυναικείας εργασίας. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα ανθρώπινο δυναμικό γυναικείο στη χώρα πολύ καλό. Είμαστε μια χώρα που σπουδάζει τις γυναίκες. Σπουδάζουν οι κόρες μας, οι ανιψιές μας, γιατί εγώ δεν έχω κόρες, έχω δύο γιους. Και ταυτόχρονα οι γυναίκες αυτές μετά δεν προχωρούν στην αγορά εργασίας, ή αν προχωρήσουν στην αγορά εργασίας, κάνουν πίσω την οικογένεια. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μια παρατήρηση εδώ. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι το μεγάλο πρόβλημα με τις γυναίκες είναι ότι δεν βρίσκουν θέση εργασίας και δεν προχωρούν μετά τις σπουδές τους. Νομίζω ότι και βρίσκουν θέσεις εργασίας και προχωρούν. Νομίζω όμως ότι την ίδια στιγμή χάνουν την πιο φυσιολογικά παραγωγική, αναπαραγωγική τους ηλικία, δηλαδή το 25-35. Αν είχαμε έναν γυναικολόγο εδώ θα μας το επιβεβαίωνε με 7. Το χάνουν αυτό ακριβώς διότι πρέπει να ανταγωνιστούν και να συναγωνιστούν μέσα στο εργασιακό περιβάλλον τους άντρες επί ανίσης ώρες, εάν μείνουν έγκυες και κάνουν παιδιά, επί ίσης ώρες, εάν πούν θα κάνω παιδί αργότερα. Αυτό ακριβώς, ότι αν εργάζονται θα πρέπει να εγκαταλείψουν, θεωρούν την εργασία τους για να κάνουν οικογένεια. Όχι να εγκαταλείψουν, να μην είναι τόσο αποδοτικές, αναγκαστικά. Και αποδοτικές, και ταυτόχρονα είναι να κάνουν τη διακοπτόμενη καριέρα. Να εγκαταλείψουν. Ναι. Η γενιά η δική μου, όσες κάνανε διακοπτόμενη καριέρα, η συντριπτική πλειοψηφία δεν γύρισε μετά στην αγορά εργασίας, γιατί έχασε από δεξιότητες, έχασε από γνώσεις και δεν γύρισε. Και ταυτόχρονα, αν κάνουν οικογένεια, δύσκολα μπαίνουν μετά στην αγορά εργασίας λόγω των υποχρεώσεων. Εκεί είχαμε και ένα θέμα και με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί πολλοί εργοδότες και εργοδότριες μπαίνανε και στη λογική. Τον ιδιωτικό τομέα εδώ θα μας μιλήσει. Ναι, γι' αυτό. Ένα λεπτό. Εκτός από τον Παπαστράτος, ο οποίος έχουν πραγματικά πολλές πολιτικές της ευκαιρίας, γιατί είχαμε συζητήσει όταν περνάγαμε τις άδειες πατρότητας, ότι ήδη τις εφάρμοζαν πριν ψηφιστούν. Αλλά δεν μιλάω για μια νοοτροπία που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Όταν μια γυναίκα πάει να πιάσει δουλειά, η πρώτη ερώτηση είναι, πολλές φορές ήταν αν θα... Παραμένει αυτή η ερώτηση. Ναι. Και παραμένει. Αν έχεις και παραμένει, παιδιά, την άκουσα εγώ από 23χρονη πριν λίγο καιρό. Εγώ την είχα δεχτεί την πρώτη φορά που είχα δώσει συνέντευξη. Άρα, γι' αυτό τον λόγο περάσαμε και τις άδειες πατρότητας, την πατρική γονική άδεια, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια εξισορρόπηση των αδειών. Okay.
Πάμε λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, γιατί τώρα μην γελιόμαστε. Η ραχοκοκαλιά όλου του παραγωγικού μοντέλου και στο μέλλον ακόμα περισσότερο ελπίζω, να μην το δημόσιο. Α, να πω εδώ, γιατί νομίζω ότι θα πω κάτι πολύ κοινότυπο, ότι ένας από τους λόγους που οι γυναίκες θέλουν να προσλαμβάνονται στο δημόσιο είναι γιατί αισθάνονται πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και διαβίου ιστορία με τα παιδιά. Μια χαρά, βρήκα μια θέση στο δημόσιο, στο δήμο, στο... Λοιπόν, ο ιδιωτικός τομέας όμως είναι η κινητήριος δύναμη κάθε οικονομίας. Και ο κύριος Χαρπαντίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Παπαστράτος, αλλά είναι και επικεφαλής της Philip Morris International στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Και να σας ρωτήσω, κύριε Χαρπαντίδη, έτσι με το χέρι στην καρδιά. Πέρα από τις ωραιοποιήσεις, πάμε σε μια μεγάλη εταιρεία όπως είναι η δική σας. Υπάρχουν θεσμισμένες πολιτικές που σίγουρα είναι εταιρικές πολιτικές, αλλά υπάρχει και η πραγματικότητα, η οποία είναι το μέρα με τη μέρα και το μήνα με το μήνα. Ένας εργαζόμενος ή εργαζόμενη η δική σας ή οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, αισθάνεστε ότι έχουν αρθεί τα εμπόδια έτσι ώστε να πούνε με άνεση, σαν ζευγάρι, σαν εργαζόμενο, σαν εργαζόμενη, εντάξει, είμαι καλά, θα παραμείνω σε αυτή τη δουλειά, είναι φανερό ότι πηγαίνει καλά και ότι κατά κάποιο τρόπο μπορώ να ανοιχτώ, να κάνω και δεύτερο και τρίτο παιδί δυνατόν. Πώς το έχετε βιώσει εσείς? Καταρχάς, συμφωνώ απόλυτα ότι η επιχειρηματικότητα έχει ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο να παίξει στο θέμα το πολύ σημαντικό που συζητάμε σήμερα. Και στη δική μας την περίπτωση, αυτή η θεωρία που λέτε ταυτίζεται με την πράξη. Βέβαια, εμείς μιλάμε εδώ για την καλή επιχειρηματικότητα, όπως και η Accenture εκεί του κυρίου Σαμπατακάκη. Οι πολιτικές αυτές που έχουμε, που γνωρίζει και η κυρία Υπουργός, και ίσως που πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει, δημιουργούν αυτό την κουλτούρα με την οποία λειτουργούν οι εργαζόμενοι. Αυτή η βεβαιότητα που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος έτσι ώστε να προγραμματίσει τη ζωή του, να φτιάξει οικογένεια, υπάρχει. Και υπάρχει καταρχάς γιατί οι εταιρείες πηγαίνουν καλά. Οι εταιρείες πρέπει να δημιουργούν αξία, η οποία βεβαίως επιστρέφει στους μετόχους, αλλά μοιράζεται και στους εργαζόμενους και στους συνεργάτες. Το δεύτερο στοιχείο, και βέβαια όταν έχεις επενδύσεις, όταν δουλεύεις πάνω στην καινοτομία και ο κόσμος αναπτύσσει τις δεξιότητες του σε νέα κομμάτια, αισθάνεται πιο σίγουρος για να δει το μέλλον. Mm-hmm. Να μην σας πω ότι έχουμε 90.000 φέτος, ξεπερνάμε τις 90.000 ώρες εκπαίδευσης. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο είναι οι μισθοί. Που εκεί το δημόσιο που αναφερθήκατε υποφέρει. Μισθοί. Εμείς στο εργοστάσιο, στο floor του εργοστασίου, έχουμε πρώτο μισθό 1.200 ευρώ. Αυτό είναι κρίσιμο για τον νέο εργαζόμενο για να μπορέσει να προγραμματιστεί και πόσο μάλλον όταν και οι δύο γονείς εργάζονται. Και καμιά φορά δίνουμε έμφαση και πολύ σωστά στους νέους εργαζομένους και γιατί αυτοί ξεκινούν τη ζωή, αλλά πρέπει και οι νέοι να έχουν και μια προοπτική σιγουριά και για το μέλλον. Εκεί το συνταξιοδοτικό μας είναι εξαιρετικό. Εννοείται ότι ασφαλίζεται το προσωπικό σας. Έξτρα ασφάλιση. Έξτρα ασφάλιση. Κυριάκο, μπορεί να είναι και ακόμα και από το δικό σας καλύτερο. Αλλά είναι, κάντε είναι εξαιρετικό. Παρακαλώ. Είναι εξαιρετικό. Γιατί είναι τρομερά σημαντικό ο εργαζόμενος να ξέρει ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια. Εν προκειμένου, μια διευκρινιστική ερώτηση. Έτσι, θα ήταν ακριβώς το ίδιο και για τον κύριο Σαμπατακάκη. Η ερώτηση είναι, okay, αυτό μπορεί να το κάνει η Philip Morris. Μπορεί να το κάνει η Accenture. Μπορεί ίσως να το κάνει η Cosmote. Το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Έχετε εκεί, απόλυτο δίκιο. Εμείς, τι γίνεται? Επειδή είμαστε και Έλληνες managers και νοιαζόμαστε όχι μόνο για την εταιρεία μας αλλά και για τη χώρα μας, έχουμε ένα ρόλο να δίνουμε το παράδειγμα και να επηρεάζουμε συνεργάτες μας άμεσους και έμεσους, αλλά και με όποιο τρόπο μπορούμε, ακόμα και αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, να μπορούμε να κάνουμε δημόσιες τις πολιτικές μας και να έχουμε άλλους που μας μιμούνται. Και αυτό συμβαίνει. Εμείς με τον κύριο Σαμπατακάκη, συγγνώμη Κυριάκο για τις πολλαπλές αναφορές, είμαστε σε φόρουμ. Συζητάμε όλοι μαζί, κύριε Σαμπατακάκη. Είμαστε σε φόρουμ επιχειρηματιών που συμμετέχουν μικρές και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και μοιραζόμαστε πολιτικές. Mm-hmm. Είναι εφικτό για μια μεσαία. Ας μην πάμε στην πολύ μικρή, ας μην πάμε στην οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί είναι μια άλλη διαδικασία. Είναι εφικτό για μια μεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα? Ξεκάθαρα ναι.
μπορεί να, όχι στο μέγεθος ή στο βάθος των δικών μας πολιτικών, αλλά ξεκάθαρα ναι, μπορεί να δώσει πατρική άδεια. Προφανώς, να υποστηρίζει, να κάνουμε, είναι, θα έπρεπε να είναι αυταπόδεικτο, αλλά δεν συμβαίνει να υπάρχουν equal salaries, να γυναίκες και άντρες να πληρώνονται το ίδιο. Ναι. Προφανώς αυτές οι πολιτικές που μπορούν να γίνουν και γίνονται σιγά σιγά. Κυρία Δημαδάμα, ήθελα να σας ρωτήσω από την πλευρά τώρα του, ας το πούμε, του προοδευτικού σοσιαλιστικού χώρου. Η αίσθηση είναι ότι ό,τι και να ζητήσει και ό,τι και να διεκδικήσει κάποιος προσκρούει σε μια, στην Ελλάδα σε μια επίκληση της δεκαετούς κρίσης και της μνημονιακής περίοδου αλλά και των δυσκολιών στην οποία βρίσκονται οι οικονομίες, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέψτε μου να πω, είναι πλέον φανερό ότι η Ευρώπη και η Δύση, θα σας έλεγα γενικότερα, δεν έχει πια τις δυνατότητες συνεχούς αναβάθμισης του κοινωνικού κράτους. Γιατί άλλες χώρες, αναδυόμενες τεράστιες οικονομίες, όπως αυτή της Κίνας, όπως αυτή των χωρών της Ασίας, των Ασιατικών Τίγρεων που λέγαμε κάποτε, είναι αυτές οι οποίες ανέρχονται και ανεβάζουν το βιωτικό επίπεδο των δικών τους κοινωνιών. Είναι σχεδόν αδύνατον να ανέβει το βιωτικό επίπεδο της Δύσης, που φυσικά επί πάρα πολλά χρόνια κυριαρχούσε. Αυτό δημιουργεί έναν προβληματισμό του πώς θα διαχειριστούμε την επόμενη τριακονταετία, που είναι φανερό ότι δεν θα υπάρχουν ούτε πόροι, ούτε δυνατότητα θεαματικών βελτιώσεων στο κοινωνικό κράτος. Σωστά το θέτετε, κυρία Πυρκιώτη. Και αυτοί οι προβληματισμοί είναι προβληματισμοί που έχουμε όλοι και όλες, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως αντιπρόεδρος γυναικών στο Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα και στο ΠΑΣΟ Κίνημα Αλλαγής, νομίζω και διακομματικά, έχει μπει ο μεγάλος προβληματισμός του ότι ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία πρέπει να κινηθούμε. Όταν το 2019 ήμουν αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου με τη Φόφη Γεννηματά, την αείμνηστη, είδαμε ένα άρθρο μαζί στη Washington Post που έλεγε «Πού πήγαν τα παιδιά της Ελλάδας». Και μας είχε κάνει τεράστια εντύπωση ότι ξαφνικά αρχίζουμε και συζητάμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο, διεθνές, ευρωπαϊκό επίπεδο και γι' αυτό το λόγο, που δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια πρωτοβουλία η Φόφη Γεννηματά για μια διακομματική επιτροπή και ξεκίνησε και υιοθετήθηκε το 2019 τελικά, στο να δούμε τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε διακομματικά, διότι όπως υπόθηκε και προηγουμένως, είναι μια εθνική στρατηγική, κύριε Πυρκιώτη, που δεν μπορεί να αλλάζει ούτε αν αλλάζει ο Υπουργός, ναι, ούτε αν αλλάζει ο Υφυπουργός στην ίδια κυβέρνηση, ούτε όταν αλλάζουν κυβερνήσεις. Και επειδή το λέμε και το συζητάμε εδώ, και είναι και η αγαπητή φίλη η Μαρία Σιρεγγέλ εδώ, νομίζω ότι αυτή η εθνική στρατηγική πρέπει να γίνει μέρος του κάθε ενός από εμάς, σε όποιο κόμμα και αν είμαστε, προσπαθώντας να βάλουμε πλαίσια. Γιατί ακριβώς... Δηλαδή πιστεύετε ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί κιόλας, δηλαδή πρέπει να θεσμοθετηθεί. Να κάτσετε κάτω σε αυτή την χρονική πρέπει να θεσμοθετηθεί και να βρεθεί κοινή συνισταμένη, κύριε Πυρκιώτη. Ναι, ναι. Ένα διακομματικό με πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν θα αλλάζουν, θα μείνουν εκεί ένα είδος... Δεν θα αλλάζουν ούτε οι άνθρωποι αυτής της Επιτροπής, όπως θέλετε να την πούμε, δεν θα αλλάζουν οι προτεραιότητες και θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινούς τόπους που υπάρχουν διαφοροποιήσεις, αυτό είναι δεδομένο, αλλά νομίζω ότι η σύνθεση είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Διότι αυτά που συζητάμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα προσανατολιστεί και προς αυτή την κατεύθυνση, δεν αρκεί. Και τα επόμενα χρόνια, έχοντας και την επισιτιστική κρίση και την ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων, που επιδεινώνουν ραγδαία τις συνθήκες που γνωρίζαμε μέχρι τώρα, σύν την πανδημία ή κάποια άλλη πανδημία, επιτρέψτε μου να πω, που μπορεί να μας προκύψει στο δρόμο, αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται μια αναδιανομή των χρημάτων, των κατευθύνσεων και των στόχων, που δεν θα μπορούμε να είμαστε ούτε τόσο ευέλικτοι, ούτε να δημιουργήσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Εδώ βέβαια θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει να δούμε και εμείς τους προϋπολογισμούς μας, τι είναι αυτό το οποίο κρατάμε, τι είναι αυτό το οποίο αλλάζουμε και τι βαρύτητα δίνουμε σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Ένας από
αυτούς, είναι και το δημογραφικό, είναι και η οικογενειακή πολιτική. Και επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι δεν είναι μόνο τα επιδόματα που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι limited, έχουν όρια τα επιδόματα. Είναι η δυνατότητα να μπορούμε να δίνουμε και άλλες ευκαιρίες. Ο ιδιωτικός τομέας πιστεύω πολύ ότι μπορεί να έχει ρόλο. Με παιδικούς σταθμούς, με βρεφονηπιακούς σταθμούς για τους εργαζόμενους τους δικούς του, που μπορούν να στηρίξουν τη μητέρα και τον πατέρα. Την πατρική άδεια που έγινε μαζί με τη μητρική άδεια, που χρειάζεται και ο πατέρας να μοιραστεί την ευθύνη, αλλά και τη χαρά, επιτρέψτε μου να πω, του μεγαλώματος ενός παιδιού. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία δείχνει να βυθίζεται σταδιακά σε... αν όχι σε κρίση, αλλά σίγουρα σε ένα είδος παρακμής σε σχέση με τις λαμπρές πενταετίες, δεκαετίες που όλο ανέβαινε, η σκέψη ότι θα έχουμε πολυτέλειες τις οποίες, γιατί έτσι είναι, είναι ένα είδος πολυτέλειας αυτά που περιγράφουμε, ο μπαμπάς και η μαμά να είναι πάνω από το παιδί και να μπορούν χωρίς να εργάζονται, ή θα πρέπει να εφεύρουμε κάτι άλλο ως Ευρώπη, δηλαδή υπεραξία στον τρόπο που εργαζόμαστε, ή εάν με τις σημερινές συνθήκες πάμε έτσι να ανταγωνιστούμε χώρες και περιοχές του κόσμου οι οποίες είναι σε άνοδο, φοβούμαι ότι θα βυθιστούμε σε κρίση πολύ μεγαλύτερη από ό,τι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι δεν μπορώ να φανταστώ πώς το κοινωνικό κράτος θα σταθεί έτσι όπως το θέλουμε. Είμαι αισιόδοξη παρόλα αυτά, γιατί πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει τώρα, έχει αργήσει, το ξέρουμε, άλλο τίποτα ανακλαστικά. Και μεταξύ αυτών θα τολμήσω να πω, και ήταν κάτι που συζήτησα και τελευταία στην Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα, χρειάζεται μια ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ώστε η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, να είναι η ευρωπαϊκή υπόθεση. Ώστε οι δαπάνες της Ελλάδας, οι δαπάνες συγκεκριμένων χωρών, να είναι πολύ συγκεκριμένες και να διοχετευθούν όχι μόνο προς την κοινωνική πολιτική, που βεβαίως είναι απαραίτητη, αλλά και προς άλλες πολιτικές, όπως είναι η καινοτομία, η τεχνολογία, η υψηλή εξειδίκευση, η έρευνα στα πανεπιστήμια, η έρευνα στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίοι συνδράμουν και στην μεριά των πανεπιστημίων, μιας και είμαι πανεπιστημιακός και μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Άρα χρειάζεται μια αλλαγή πλεύσης που πρέπει να κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε άλλη περίπτωση, βυθιζόμαστε σε κρίση που θα είναι συνεχώς επιδεινούμενη, αν λάβουμε υπόψη αυτά που είπαμε πριν και την κλιματική κρίση που είναι εδώ, κυρία Πυριώτη. Επανέλθουμε. Κυρία Τραγάκη, είστε καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας και ήθελα να σας ρωτήσω, αν αλλάζαμε τον τίτλο και δεν λέγαμε η μεγάλη πρόκληση, και λέγαμε η άρση των εμποδίων. Η άρση των εμποδίων για μένα είναι η πεμπτουσία, διότι οι ακολουθούμενες πολιτικές μέχρι τώρα, επιδοματικές, κινητροδοτικές κτλ. Κτλ. Απέτυχαν παταγωδώς. Εγώ τα ακούω για το δημογραφικό 40 χρόνια, έτσι. Είμαι από τους μεγαλύτερους, τη μεγαλύτερη εδώ μέσα. Κατά συνέπεια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά τα 40 χρόνια που εγώ ήμουν 24 και είχα ήδη δύο παιδιά, αλλά σταμάτησα στα δύο παιδιά, ενώ θα μπορούσα να κάνω άλλα δύο ή άλλα τέσσερα. Με βάση λέει, την ηλικία που έκανα τα δύο πρώτα. Θέλω λοιπόν να πω ότι το δημογραφικό ήταν τεράστιο θέμα, αλλά το πολύ μεγάλο ζήτημα είναι τα εμπόδια. Όχι τα κίνητρα για να κάνουμε δεύτερο, τρίτο παιδί, αλλά ότι εμποδιζόμαστε είτε σαν μονάδες, μία γυναίκα μόνη της, που κάποια στιγμή θέλει να κάνει ένα παιδί, είτε ένα ζευγάρι, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή οικογένειας, γιατί έχουμε προχωρήσει πλέον, βλέπουμε ότι υπάρχουν εμπόδια. Άρση εμποδίων και πολιτικές άρσεις εμποδίων μπορούμε να βρούμε με βάση όμως με αυτά που η κοινωνία αισθάνεται και θέλει, όχι με αυτά που γράφουμε σε ένα χαρτί. Ναι, να ξεκινήσω λίγο ρωτώντας σας, ίσως έπεσε στο ραντάρ σας κάποια δημοσιεύματα χθες σχετικά με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυσμού. Οι αναθεωρήσεις αυτές γίνονται κάθε δύο χρόνια και για πολλωστή φορά η αναθεώρηση αυτή έγινε πάλι προς τα κάτω και σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις ο παγκόσμιος πληθυσμός δεν θα ξεπεράσει τις επόμενες δεκαετίες τα 10 δις και μετά θα αρχίσει να φθήνει. Και αυτό δεν οφείλεται στην πανδημία, αυτό δεν οφείλεται σε άλλους παράγοντες μείωσης του πληθυσμού, αλλά στη μείωση της γονιμότητας, η οποία πια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η μείωση της γονιμότητας δεν αφορά πια μόνο
τις αναπτυγμένες χώρες. 7 στις 10 χώρες έχουν επίπεδο γονιμότητας κάτω από τα 2 παιδιά ανά γυναίκα. Και αυτό συμβαίνει επιπλέον παντού σε όλα τα σημεία του κόσμου. 1 στις 3 χώρες επισήμως έχουν ενεργητικές πολιτικές ενίσχυσης των γεννήσεων και στήριξης της οικογένειας. Σε καμία από αυτές δεν υπάρχει αποτελεσματική, ουσιαστική αύξηση γιατί, της γονιμότητας. Κυρία, διότι έχει αλλάξει η προτεραιότητα του κόσμου. Η γονιμότητα δεν θα αυξηθεί ποτέ ξανά. Δεν θα ξαναφτάσουμε ποτέ τα 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Όχι με αυτόν τον τρόπο ζωής. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Η γενιά Z, οι millennials, δεν έχουν προτεραιότητα την απόκτηση οικογένειας. Έχουν άλλες ιδεολογικές αρχές, άλλες αξίες για τη ζωή τους, έχουν άλλες προτεραιότητες. Υπάρχουν τα πρακτικά θέματα που έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής, με το κόστος της ανατροφής των παιδιών, με την υψηλή ανεργία, με την αβεβαιότητα. Υπάρχουν τα συγκυριακά θέματα, αναβάλουν την απόκτηση παιδιών για αργότερα, υποτιμώντας τα βιολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αργότερα. Αλλά υπάρχει η γενική τάση ότι οι γεννήσεις δεν πρόκειται να ξαναφτάσουν στα επίπεδα τα οποία ήταν κάποιες δεκαετίες πριν, διότι πλέον ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο. Ωραία, αλλά εδώ ζούμε σε μια χώρα στην οποία δεν έχουμε θέμα, να πάμε στο 2,1, έχουμε θέμα ότι μας κοντεύουμε να φτάσουμε το 1. Δηλαδή, αναζευγάρι να αναλογεί ένα παιδί, έτσι. Εδώ ακριβώς είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι επειδή εμείς είμαστε δηλαδή στη χειρότερη φάση. Ο τίτλος του πάνελ που δεν αλλάξατε είναι «Δημογραφική βιωσιμότητα». Και είναι πλέον, νομίζω, αστείο να μιλάμε για βιωσιμότητα δημογραφική και να εστιάζουμε μόνο στις γεννήσεις. Δεν υπάρχει βιωσιμότητα εστιάζοντας στις γεννήσεις. Αν θέλετε μια πολύ μικρή έρευνα που έγινε λαμβάνοντας υπόψη το brain drain και την υστέρηση των γεννήσεων έναντι των θανάτων, αυτή τη στιγμή για το 2022, ναι, για να μην μειωθεί ο πληθυσμός της Ελλάδας, θα έπρεπε κάθε μία από εμάς να κάνει 2,5 παιδιά. Τα δύο τα έχω, το μισό όχι. Δεν γίνεται. Κατάλαβα. Επομένως, πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από τη λογική πού ζητάμε τις βιώσιμες λύσεις. Οι βιώσιμες λύσεις πια βρίσκονται στην ίδια τη δομή και τη σύνθεση του πληθυσμού μας. Η ηλικιακή δομή είναι αυτή που θα μας δώσει. Και γι' αυτό είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνει ο ιδιωτικός τομέας μέσα από την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε μέσα από την ενίσχυση, την βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι μικρές επιχειρήσεις, μια σειρά από δράσεις που θα βοηθήσουν. Μια συνολική αλλαγή κοινωνικού μοντέλου, εννοείται. Ακριβώς. Σε αυτό ακριβώς θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Ρανίτου, η οποία είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Εκτός από την αλλαγή μοντέλου, υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία, όπως για παράδειγμα η περιφερειακή διάσταση του θέματος του δημογραφικού. Γιατί έχω την εντύπωση, νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Βέτας παρουσιάζοντας την έρευνα αυτή, την εξαιρετική του ΙΟΒΕ, νομίζω το είπε. Είπε ότι ένας από τους λόγους είναι και ότι τα μεγάλα προβλήματα τα έχουμε στα αστικά κέντρα. Γεια σας από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την τόσο ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Κοιτάξτε, όντως, επειδή μιλάμε για το δημογραφικό και τα κοινωνικά του προβλήματα, εγώ θα εντόπιζα σε δύο ζητήματα τα προβλήματα αυτά. Το ένα είναι στην ενίσχυση των περιφερειακών ανισοτήτων και το δεύτερο είναι στον κίνδυνο που μπορεί να επέλθει από την περαιτέρω σμίκρινση και συρρήκνωση των πολύ μικρών επιχειρήσεων που στην Ελλάδα ειδικά, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, εκτός από ότι είναι πάρα πολλές, κρατούν τον κοινωνικό ιστό. Αν πάμε λοιπόν στο πρώτο ζήτημα, το θέμα των περιφερειακών ανισοτήτων. Η Ελλάδα είναι η χώρα που σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ παρουσιάζει το ένατο υψηλότερο επίπεδο περιφερειακών ανισοτήτων ως προς το ΑΕΠ ανάμεσα σε 30 χώρες του ΟΣΑ. Τι θα γίνει λοιπόν με το δημογραφικό? Αυτό θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Δηλαδή, σε κάποιες περιφέρειες ή σε κάποιες πόλεις και σε χωριά κτλ. Θα μένουν μόνο μεγάλη σε ηλικία άνθρωποι.
οι νέοι είτε έρχονται στις πόλεις για να δουλέψουν, είτε πάνε στο εξωτερικό, που θα το πω αμέσως μετά το δεύτερο στοιχείο, σημείο που θέλω να πω. Άρα εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Πώς θα ζήσουν αυτοί οι μεγάλες ηλικία άνθρωποι, ποιος θα τους προσέξει, γιατί εκτός από το ζήτημα των νέων που θα δούνε πού θα αφήσουν τα παιδιά τους, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με το ποιος θα κοιτάξει τους μεγάλους. Πρώτον αυτό. Το δεύτερο τώρα, ερχόμαστε στην μικρή επιχειρηματικότητα και δει στη γυναική επιχειρηματικότητα, επειδή θίξαμε όλοι λίγο το θέμα γυναίκα πριν. Εκεί πράγματι είναι ένα στοιχείο συγκρότησης του κοινωνικού ιστού αυτές όλες οι μικρές επιχειρήσεις. Αφενός λοιπόν η ύπαιθρος θα μειώνεται, θα καταραίει λίγο-λίγο, θα διαλύεται. Αφετέρου δεν θα υπάρχουν δυνατότητες να αφήσουν τα παιδιά τους, να βρουν σπίτι, να μην... Οπότε πραγματικά αυτή όλη η μικρή επιχειρηματικότητα θα βρεθεί σε νέα δίνη, εκτός της κρίσης της μεγάλης και εκτός του θέματος αν μπορεί να δώσει ψηλούς μισθούς ή μεγάλους μισθούς. Αυτό είναι ένα δεύτερο ζήτημα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Τώρα, από εκεί και πέρα, επειδή το δημογραφικό έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι οι γεννήσεις. Να αυξηθούν οι γεννήσεις. Αλλά αυτό και να γίνει, και έρχομαι και στα λόγια του Πρωθυπουργού, και να γίνει αυτό σήμερα, θέλουμε 20 χρόνια για να το δούμε μπροστά μας. Άρα η άλλη λύση. Δεν πάμε να λύσουμε το ασφαλιστικό με το δημοκρατικό. Ακριβώς, επειδή δεν μπορούμε και να το λύσουμε. Δεν τα συνδέουμε και καλά. Συνδέονται, αλλά συνδέονται δεν τα συνδέουμε πάρα πολύ. Ναι. Η άλλη λύση είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα το μεταναστευτικό. Και εκεί βλέπουμε το εξής. Πολύ παλιά ήμασταν μια χώρα που ανήκαμε στην κατηγορία του πους. Διώχναμε τον κόσμο μας. Τον διώξαμε τον κόσμο μας στις μεγάλες μεταναστεύσεις δεκαετίας του 60 κτλ. Στην Αυστραλία, στην Αμερική, Αυστραλία, στη Γερμανία το αργότερα. Μετά, για 15 χρόνια περίπου, από το 90 μέχρι και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, είμαστε μια χώρα που κάναμε πουλ. Τραβάγαμε κόσμο γιατί είχαμε δουλειές και δημιουργήθηκε αυτό το θαύμα. Και... Τώρα πάλι. Εννοείται κόσμο από άλλες χώρες. Από άλλες χώρες. Ναι. Το είπατε και πριν, κυρίως από τα Βαλκάνια. Το διευκρινίζω απλώς. Αυτοί δουλέψανε και στον αγροτικό τομέα, που και εκεί είναι πολύ μεγάλο το challenge σήμερα. Και βέβαια δουλέψανε και στις κατασκευές. Το θέμα τώρα είναι ότι αφενός μεν έχουμε πους, δηλαδή διώχνουμε τον κόσμο με το brain drain. Έχουμε πους. Έχουμε διώχνουμε και πολύ καλά μυαλά. Και διώχνουμε και πολύ καλά μυαλά. Δεν μετανάστευση αυτή. Έτσι. Και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε, δεν έχουμε ακόμη οργανωθεί ακριβώς για το pool, με ποιο τρόπο, για να έχουμε κατοίκους. Γιατί, ναι μεν, κύριε Υπουργέ, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δημιουργείται τις υποδομές να εργαστούν εδώ για κάποια περίοδο κάποιοι μετανάστες. Ναι. Το ζήτημα όμως για το δημογραφικό που συζητούμε, θεωρώ ότι είναι κατοίκη, δεν το κρίνουμε. Απλώς λοιπόν, το διευκρίνησε ο Υπουργός, νομίζω, για το κομμάτι της... Ακριβώς. Άρα το ερώτημα είναι αυτό. Δηλαδή, πώς θα διασφαλιστεί η στήριξη της γενναϊκότητας, έτσι, να φτιάχνουμε οικογένειες. Με ποιους τρόπους μπορούμε να κοιτάξουμε τους μεγαλύτερους που θα μένουν πίσω, που το κάναν μέχρι μια περίοδο και οι μετανάστες, να το πούμε αυτό. Ποιος θα κρατήσει τις γειτονιές μας ζωντανές όταν κλείνουν μικρές επιχειρήσεις. Ποιες θα είναι οι δομές που θα διασφαλίσουν να αφήνουν τα παιδιά τους στα νέα ζευγάρια και πού θα μείνουν, σε ποιες κατοικίες θα κατοικήσουν τα νέα ζευγάρια. Τέλος. Ποιες θα είναι οι πολιτικές που θα μπορούμε ένα τμήμα έτσι, από αυτούς τους μετανάστες να μην τους έχουμε πλέον μόνο για εργατικά χέρια, αλλά με μια προσοχή, με ένα σχεδιασμό, να μπορούμε να τους κάνουμε κάτοικους. Ναι. Οπότε εκεί, πράγματι, λύνεται πιο άμεσα το δημογραφικό. Να ρωτήσω τον κύριο Μηταράκη, Υπουργέ, κοίταγα αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας, ξέρετε, με τα lockdown κτλ. Όλοι είχαμε πέσει πάνω από ένα υπολογιστή, ένα τάμπλετ εκεί και διαβάζαμε μανιωδώς διάφορα πράγματα. Δεν είχαμε και τίποτα καλύτερο να κάνουμε δουλεύοντας με αυτόν τον τρόπο. Το είπε, νομίζω ότι το είπε πάλι ο κύριος Βέτας, μπορεί και να μην ήταν, δεν το ξέρω. Είδα, ας πούμε, την εκπληκτική αυτή τάση των digital nomads. Οι digital nomads δεν είναι μόνο για να έρθουν και να δουλέψουν για 2-3-5 μήνες. Μπορούσαν να κάτσουν σε χώρες οι οποίες έχουν αυτή την απίστευτη ευλογία να έχουν υπέροχο κλίμα με εκπληκτικά μέρη και αν έχουν και καλές υποδομές, εντάξει, ελπίζουμε να αποκτήσουμε και αυτές τις περίφημες
καλές υποδομές τώρα με τα rural και με τα 5G και όλα αυτά να διασυνδεθεί όλη η Ελλάδα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατά κάποιο τρόπο ένα είδος μεταναστών, αλλά τελείως διαφορετικοί μετανάστες. Οικονομικοί μετανάστες, γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν digital. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι νέοι, δύσκολο να έρθει κάποιος εξιντάρης να κάνει αυτή τη δουλειά, και οι οποίοι είναι νομάδες. Άλλοι από αυτούς θα κάτσουν στην Ελλάδα, άλλοι θα πάνε μετά στην Ισπανία ή θα πάνε στη Σουηδία, ο καθένας όπου θέλει και κάνει τις βόλτες του, γιατί ακριβώς μπορεί να δουλέψει ψηφιακά. Δεν θα ήταν και για την ελληνική κοινωνία, θα σας έλεγα κύριε Υπουργέ, δεν θα ήταν λίγο ελκυστικό όταν θα λέμε μετανάστευση να μην κολλάμε μόνο το πρόσημο των λάθρων μεταναστών και μεταναστών χαμηλού επίπεδου ως προς τα blue collars, ας πούμε, μεταναστών που... αλλά να αρχίσουμε να θέτουμε και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμείς ένα ελκυστικό περιβάλλον για άλλου τύπου μετανάστες που, αν θέλετε, είναι και άλλου επίπεδου, είναι white collars, αλλά ταυτόχρονα είναι πιο συμβατοί και με την ελληνική κοινωνία και κάνουν και ένα αντίβαρο στη λέξη μετανάστευση. Η χώρα μας έχει κάνει πολλές οργανωμένες προσπάθειες στο να προσελκύσει ανθρώπους υψηλού εκπαιδευτικού επίπεδου και οικονομικού επίπεδου. Σας θυμίζω το 2013 θεσμοθετήσαμε την Golden Visa, χάρη στην οποία περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύθηκαν τα τελευταία 9 χρόνια στην ελληνική οικονομία σε μια εποχή κρίσιμη και για την κτηματαγορά και για την κατασκευή. Θεσμοθετήσαμε το 2021 το Digital Nomad. Είμαστε από τις χώρες που δίνουμε εθνική θεώρηση για 12 μήνες, η οποία μετά μπορεί να μετατραπεί σε άδεια εργασίας σε εξειδικευμένα στελέχη που δεν θέλουν να δουλέψουν στην Ελλάδα, θέλουν να ζήσουν στην Ελλάδα και να δουλέψουν ψηφιακά στη χώρα τους. Έχουμε δώσει φορολογικά κίνητρα για να φέρουμε κόσμο στην Ελλάδα και να κάνει εδώ την κατοικία του. Έχουμε δώσει ακόμα και κίνητρα σε Ευρωπαίους συνταξιούχους να έρθουν στην Ελλάδα και να παίρνουν εδώ αφορολόγητη τη συνταξιούχου. Και Ισραηλινούς συνταξιούχους. Ναι. Τους έχουμε φέρει και τους έχουμε παντρέψει στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουν να ζήσουν εδώ. Κινούμαστε σε αυτήν την κατεύθυνση. Ετοιμάζουμε το νέο κώδικα μετανάστευσης το 2022. Θα κατεθεί και θα ψηφιστεί, ελπίζουμε, στη Βουλή. Και θα έχουμε στόχο να προσελκύσουμε ανθρώπους με δεξιότητες που χρειάζεται η ελληνική οικονομία, όπως και εργαζόμενους με υψηλές δεξιότητες. Το θεσμοθετήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, την Blue Card, ώστε η Ευρώπη να μπορεί με βάση κανονισμού να δίνει άδεια παραμονή σε ανθρώπους που έχουν το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο να προσφέρουν στην ευρωπαϊκή οικονομία. Θέλω να σας πω βέβαια ότι υπάρχει ένας εντονότατος ανταγωνισμός για αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα... Και άλλοι τους διεκδικούν, δεν είμαστε οι μόνοι που τους διεκδικούμε. Και το είδαμε τώρα, ακόμα και στους blue collar που αναφέρατε πριν, ότι υπήρξε μια μετακίνηση από τη χώρα μας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη εργατών γης, όταν άλλες χώρες προσφέραν υψηλότερα μεροκάματα από αυτά που προσφέρει η χώρα μας. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Και η Ελλάδα στο push pull που είπατε πριν, τα τελευταία 3 χρόνια είμαστε εμφανώς pull, δηλαδή ακόμα και σε αυτό που ονομάζουμε παράνομη μετανάστευση, τα τελευταία 3 χρόνια έχουν φύγει από τη χώρα μας πολύ περισσότεροι από ό,τι έχουν έρθει. Άρα και σε αυτό τον τομέα είμαστε pull. Ότι πρέπει να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε για τους ανθρώπους που εμείς θέλουμε, νομίζω αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και στο τέλος είναι η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που στηρίζει και το κοινωνικό κράτος και όλα αυτά που συζητήσαμε πριν, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις οικογένειες. Πρέπει να μπορούμε να το κάνουμε και αυτό απαιτεί μια ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπως και αυτό απαιτεί για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε τους ανθρώπους που θέλουμε. Λέμε να προσελκύσουμε ανθρώπους υψηλών δεξιοτήτων. Αυτό χρειάζεται όμως και ένα ιδιωτικό τομέα που μπορεί να απορροφήσει αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί για να προσγειωθούν, να το πω έτσι, 1000 άνθρωποι με διδακτορικό σε υψηλή τεχνολογία σήμερα στο αεροδρόμιο, αν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες επιχειρήσεις υψηλού κύρους που κάνουν έρευνα, που θέλουν να προσλάβουν σήμερα αυτούς τους 1000 ανθρώπους, πάντως, αυτοί δεν θα επιλέξουν να έρθουν στην Ελλάδα. Επιτρέψτε να σας πω, κύριε Υπουργέ, και θέλω και σε αυτό να παρέμβει ο κύριος Καρπαντίδης. Εγώ από ό,τι ξέρω από το χώρο των νέων τεχνολογιών, οι μεγάλες εταιρείες αυτή τη στιγμή τρώνε η μία τα στελέχη της άλλης. Δηλαδή έρχεται και επενδύει η μία καινούργια επιχείρηση και παίρνει IT και επιστημονικό προσωπικό και προσωπικό από μία άλλη εταιρεία, διότι δεν υπάρχουν
Δεν υπάρχουν. Αν μπορώ να πω και κάτι που δεν το έχουμε. Είναι αυτό που λένε, δεν έχουν δεξιότητες. Δεν έχουμε, παίρνουν φοιτητές αυτή τη στιγμή επί πτυχίο. Γιατί δεν υπάρχουν. Να σας πω όμως κάτι. Τις τελευταίες μέρες, για να πω και κάτι καινούριο, δουλέψαμε μαζί με τον Όμιλο Κοσμοτέ για να φέρουμε στην Ελλάδα το IT της Ευρώπης τους, που θέλαν να το μεταφέρουν από την Ρωσική Ομοσπονδία προς την Ευρώπη. Ανταγωνίστηκαν πολλές θυγατρικές της Deutsche Telekom μέσα στον Όμιλο για να φέρουν αυτούς τους ανθρώπους. Καταφέραμε και τους φέρνουμε όλους στη Θεσσαλονίκη για να δουλέψουν εδώ, στο οποίο έπρεπε εμείς ως ελληνικό δημόσιο να προσφέρουμε fast track διαδικασίες πέρα των συνηθισμένων στην αδειοδότηση αυτών των ανθρώπων, για να μπορέσουν να έρθουν άμεσα στη χώρα μας, γιατί αν έπρεπε να πάνε με κανονικές διαδικασίες που θα θέλανε μήνες, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το center, το IT, θα είχε πάει σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ, θα προσληφθούν πολλοί άνθρωποι στην τοπική αγορά, θα ανοίξουν γραφεία. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πολύ θετικό στην οικονομία της Θεσσαλονίκης. Αν μου επιτρέπετε, πολύ σύντομα εδώ, αυτό συμβαίνει, είναι γεγονός, όπως τα λέτε ακριβώς, στο κομμάτι των νέων τεχνολογιών. Άρα υπάρχει τρομερά μεγάλη ανάγκη σε developers. Στη Θεσσαλονίκη είναι όλοι οι μεγάλοι, Deloitte, Accenture, πήγε η Pfizer, τώρα θα πάει η Cosmote, γίνεται πραγματικά μάχη, αλλά είναι μόνο σε αυτό το τομέα. Ναι, μόνο έχει, σε αυτό το τομέα. Έχει τόσο μεγάλο περιθώριο το να κάνουμε... να προσελκύσουμε ανθρώπους υψηλών δεξιοτήτων στην Ελλάδα σε κομμάτι έρευνας και τεχνολογίας, σε διάφορους φάρμα, για να μην μακρηγορώ, που το ζήτημα υφίσταται. Δηλαδή πρέπει παράλληλα να δημιουργηθούν δουλειές με την προσπάθεια να φέρουμε τον κόσμο πίσω. Προσπαθούμε να σκεφτούμε με λογική ιδιωτικού τομέα, σαν Υπουργείο Μετανάστευσης, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις αδειοδοτικές ανάγκες αυτών των επιχειρήσεων και να μπορούμε να δίδουμε, εκεί που πρέπει βέβαια, άδειες παραμονής με ένα ταχύ τρόπο και με τον τρόπο που περιμένουν αυτά τα στελέχη των επιχειρήσεων, με μια χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και μια πολύ καλύτερη ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Γιατί αντιλαμβανόμαστε, παραδείγματος χάρη, και η Φίλιπ Μόρις, αν θέλει να πάρει στην Ελλάδα ένα προϊόν και θέλει να φέρει κόσμο, η δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί στις ανάγκες αυτών των στελεχών θα μπει στη ζυγαριά όταν κεντρικά ο Όμιλος θα αποφασίσει αν αυτό το νέο τμήμα, αυτό το νέο προϊόν θα γίνει στην Ελλάδα ή κάπου αλλού. Για το brain drain, και είναι ερώτηση για όλους σας, όποιος θέλει απαντάει, αλλά για το brain drain, ένας από τους βασικούς λόγους δεν ήταν μόνο τα χρήματα. Βεβαίως δεν είναι καλή η μισθή στην Ελλάδα, ακόμα και για πολύ σοβαρά εκπαιδευμένα νέα παιδιά, αλλά την ίδια στιγμή δεν υπήρχαν δουλειές. Δηλαδή υπήρχε ένα παράδοξο. Είχαν σπουδάσει τα παιδιά, αλλά δεν υπήρχαν δουλειές. Για να σταματήσει το brain drain, χρειάζεται ίσως, αυτό δεν το ξέρω, προφανώς θα το συζητήσει η κυρία Μακρύ στη συνέχεια στο επόμενο πάνελ με την κυρία Κεραμέως, αλλά δεν γίνεται και η εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, το τριτοβάθμιο τουλάχιστον, να είναι τόσο ασύνδετο με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Δηλαδή να βγάζουμε δικηγόρους, με συγχωρείτε, με την ΟΚΑ, αλλά να βγάζουμε ειδικότητες οι οποίες θα μπορούσαν να απορροφηθούν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις πραγματικές της αγοράς εργασίας και της αγοράς του μέλλοντος κιόλας. Αλλά αυτές δεν υπάρχουν, διότι στα πανεπιστήμια έχουμε... Και όχι μόνο η αναβάθμιση της τριτοβάθμιας και η σύνδεση με την εργασία, αλλά κυρίως η αναβάθμιση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το λύκειο και η επαγγελματική εκπαίδευση έχουν τεράστια κενά. Είναι το επόμενο πάνελ, γι' αυτό με βλέπετε, να το σταματάω. Γιατί θέλει από την αρχή μέχρι την τριτοβάθμια μία αναπροσαρμογή στις νέες ανάγκες που θα εισάγουν όλες αυτές τις νέες προοπτικές για να φτάσουμε να υπάρχει αυτή η σύνδεση, οι υποτροφίες, η έρευνα που θα συνδέσει τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα με τα πανεπιστήμια και με τα λύκεια και με τις τεχνικές σχολές. Ναι, κανονικά συνδέονται πολύ νεότεροι. Ένα πλαίσιο πολύ συγκεκριμένο και για τις γυναίκες και για τους νέους και για τους άνδρες, διότι επειδή είμαστε στο πανεπιστήμιο βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το κενό το οποίο έρχεται να καλυφθεί πολύ ad hoc με ειδικότητες, όπως λέτε, που δεν είναι αυτές που μπορεί να χρειαζόμαστε και γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι παντελώς απόν. Για το brain drain, κύριε Χαρμπαντίδη, έχετε ζήσει εσείς αυτά τα gaps μέσα στην εταιρεία σας? Δηλαδή το να ψάχνετε, να βρείτε ή να θέλετε
ή να προσπαθείτε να βρείτε λύσεις. Βεβαίως. Και όπως όλοι, καταλήγεις πάντα σε ένα συνδυασμό λύσεων, αναπτύσσοντας ταλέντο εσωτερικά, βρίσκοντας, κλέβοντας από άλλες εταιρείες και φέρνοντας απ' έξω. Για να το συνδέσουμε το προηγούμενο θέμα μας, η άσκηση του να φέρεις έναν καλά αμοιβόμενο εργαζόμενο με δεξιότητες νέες που τον χρειάζεσαι από το εξωτερικό, δεν έχει να κάνει μόνο με το να υπάρχει δουλειά. Σκεφτείτε, είναι ένας άνθρωπος και αυτός με οικογένεια. Πρέπει να έρθει, να μπορεί να υπάρχει μια ευκολία στο να τακτοποιηθεί η οικογένειά του, από το να σχολεία για τα παιδιά κτλ., ως και με ένα φορολογικό σύστημα το οποίο έχει μια λογική, ο οποίος μπορεί να έχει μια προβλεψιμότητα για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό καταλήγει να είναι μια ιδιαίτερη σύνθετη άσκηση. Εμείς, σαν μεγάλη εταιρεία, πάλι είμαστε σε αυτή την ευκολία, έχουμε τις δυνατότητες να λύνουμε αυτά τα προβλήματα για τους ανθρώπους, αλλά είναι ένα ζήτημα απλοποίησης των διαδικασιών για να το κάνουμε εύκολο για τους ανθρώπους να έρθουν. Κυρία Υπουργέ, θέλετε να πείτε κάτι εδώ και ώρα. Αυτό ότι ήδη συνδέουμε και σε όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης που υπάρχουν, είτε από το Υπουργείο Παιδείας, που μιλάμε τώρα για τη νέα γενιά που έρχεται, που θέλει να σπουδάσει, που θέλει να προσανατολιστεί σε μια εργασία, μάλλον να σπουδάσει κάτι το οποίο θα του δώσει στο μέλλον και μια εργασία η οποία θα είναι και καλή εργασία, καλοαμοιβόμενη. Και ταυτόχρονα και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δεν έχει να κάνει μόνο με τη νέα γενιά, αλλά και με όσους και όσες πλέον δεν μπορούν να δουλέψουν πουθενά, με το λεγόμενο reskilling, με το upskilling, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να πάνε σε τομείς οι οποίοι πλέον χρειάζονται κόσμο, υπάρχουν δηλαδή πολλές δουλειές. Και οι τομείς αυτοί είναι οι τομείς της τεχνολογίας, είναι της έρευνας και των ψηφιακών γενικότερα. Οπότε εκεί θα πρέπει να προσανατολιστούμε τα επόμενα χρόνια. Οι περισσότερες θέσεις εργασίας που θα ανοίξουν σε επίπεδο και παγκόσμιο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι στους τομείς αυτούς. Ναι. Έσω ένα σημείο. Ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τι τύπου οικονομία έχουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν είμαστε ούτε στο upskill, δηλαδή στο επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας τόσες πολλές, ούτε είμαστε στην κατηγορία την πρώτη που χρειαζόμαστε εργατικά χέρια μόνο. Είμαστε σε μια μεσαία κατάσταση. Και αυτό δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα. Δηλαδή βλέπετε ότι γίνονται ανάρπαστοι οι developers και οι απόφοιτοι των σχολών αυτών, ανάρπαστοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά δουλεύουν και για χώρες και επιχειρήσεις του εξωτερικού, ενώ τα μεσαία επαγγέλματα δυσκολεύονται περισσότερο. Άρα είναι ένα ζήτημα τι οικονομία έχουμε, τι επενδύσεις γίνονται και αυτό συνδέεται και βεβαίως με το δημογραφικό, αλλά και με το θέμα των σπουδών που είναι το επόμενο πάνελ βέβαια. Αλλά ας το λάβουμε αυτό υπόψη. Παίζει μεγάλο ρόλο, το είπανε και στο προηγούμενο πάνελ, νομίζω κάποιοι. Τι επενδύσεις γίνονται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποια άλματα τα οποία έγιναν μέσα σε 20 χρόνια, κυρίως στον τομέα των νέων τεχνολογιών, τα οποία ήταν σχεδόν απρόβλεπτα. Δηλαδή κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα γίνουν τέτοιες αλλαγές και στο παραγωγικό κομμάτι και στον τομέα παροχής υπηρεσιών και. Δηλαδή μπορούσε να κάνεις μια πρόβλεψη, αλλά ποτέ σε αυτό το σημείο που έφτασε πραγματικά. Όπως, αν μου επιτρέπετε, δεν μπορούμε να ξέρουμε και τι είναι αυτό το οποίο θα έχουμε στο μέλλον. Ακριβώς. Να αντιμετωπίσουμε. Διότι εμάς το μεγάλο μας, το βαρύ πυροβολικό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, είναι ο τουρισμός. Με την πανδημία είδαμε πώς τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω. Που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή πρέπει να έχουμε μια ευελιξία. Πώς κατευθύνουμε το επιστημονικό μας προσωπικό, το τεχνικό μας προσωπικό, για να μπορούμε να είμαστε και attractive, αλλά και να μπορούμε και να συντηρούμε τις δυνατότητές μας στο βαθμό που να μπορούν να απορροφώνται από την αγορά. Είναι πολύ σημαντικό να μπουν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, διότι όλες οι προϋποθέσεις που λέμε για το δημογραφικό δεν είναι απαραίτητο συνδεμένες με τις γυναίκες και αυτό θέλω να το διευκρινίσω. Ναι, συμφωνώ. Γιατί ξέρετε ότι στο μυαλό μας καμιά φορά η γυναίκα πάει με το δημογραφικό πακέτο. Δεν γεννούν γιατί δουλεύουν. Και πολύ σωστά αναφέρθηκε στην έρευνα ότι οι γυναίκες που έχουν την οικονομική τους ανεξαρτησία, είτε μονογονεϊκές, είτε σε. Αισθάνονται πιο ασφαλείς και κάνουν περισσότερα παιδιά στις σκανδιναβικές χώρες. Δηλαδή έχει λυθεί αυτό. Απλώς πρέπει να αισθάνονται πιο ασφαλείς νεότερες. Δηλαδή, πρέπει να αισθάνονται πιο ασφαλείς νεότερες. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι στα 35 σου ασφαλείς για να αρχίσεις να κάνεις παιδιά στα 40. Άρα τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει εγώ όταν έκανα το γιο μου να είχα άδεια μέχρι να γίνει το παιδί μου 3, 4, 5. Όχι να πάρω προώρη σύνταξη στα 58 μου, ανήλικο παιδί,
που ο γιος μου αυτό είναι 18. Πείτε το, σας παρακαλώ. Που ο γιος μου είναι 18 και μου λέει φύγε από το σπίτι, δεν αντέχω. Αυτό ήταν το πιο τραγικό. Εγώ το έλεγα σαν δημοσιογράφος αυτό. Μα, πώς είναι δυνατόν να δίνετε πρόωρη σύνταξη. Με ανήλικο παιδί 17 χρόνια, ο γιος μου με παρακαλάει να φύγω από το σπίτι. Δηλαδή τα συνδικαλιστικά αιτήματα, τα αιτήματα πια που πρέπει να θέσουμε, πρέπει να είναι σε μια άλλη βάση. Να μοριοδοτούνται στο δημόσιο οι γυναίκες που γεννούν παιδιά, ώστε να μην χάνουν την εξέλιξή τους. Να μπούμε δηλαδή σε μια άλλη λογική. Διότι εγώ να έχω 17-18 χρονών παιδί, τι να το κάνω να με έχει δίπλα του και να μεγαλώνει όχι, μαζί μου. Αυτό ήταν ένα απίθανο ρουσφέτη λοιπόν, εκείνης της εποχής. Αυτό ήταν διαστρέβλωση. Να. Και οι γυναίκες δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, να εξελιχθούν, να προσφέρουν στην αγορά εργασίας από μια ηλικία και μετά. Και έχαναν όμως και τα χρόνια τα μικρά που τα παιδιά είχαν ανάγκη, μένανε πίσω γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή. Γεννάς παιδί, θα μείνεις πιο πίσω ακόμη και στο δημόσιο. Όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Ή, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Και βέβαια τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη λογική. Αλλά και τα δικά μας τα αιτήματα των συνδικαλιστών, των γυναικείων οργανώσεων πρέπει να μπουν σε μια άλλη βάση πια. Ναι. Μία τελευταία παρατήρηση πριν τελειώσουμε αυτό το πάνελ. Ξέρετε, αυτό που εγώ πια με κάποια απόσταση από τα πράγματα, εννοώ τα δημοσιογραφικά αλλά και τα πολιτικά, μπορώ να σας πω είναι ότι όταν συζητάμε σε αυτό το επίπεδο, σε αυτά τα πάνελ, σε αυτές τις ημερίδες, σε τηλεοπτικές αντίστοιχες ημερίδες, συζητάμε από ένα επίπεδο και επάνω. Μιλάμε για όλο τον κόσμο, αλλά η επικοινωνία μας και ο κώδικας και η ιεράρχησή μας είναι μας αρέσει, δεν μας αρέσει, πάνω στα δικά μας κριτήρια. Αν πάτε, εγώ ζω εδώ και 10 χρόνια πια έξω από την Αθήνα, σε ένα χωριό. Άλλαξε η εικόνα μου για το πώς λειτουργεί μια κοινωνία το 2020, ας πούμε, ακριβώς διότι συζητάω και κοιτάω πλέον τους ανθρώπους ενός πολύ μικρού χωριού γύρω από την Αθήνα. Έχω λοιπόν την αίσθηση ή την πεποίθηση ότι τα πράγματα από ένα επίπεδο και κάτω είναι και πιο απλοποιημένα και ταυτόχρονα πιο σύνθετα. Εκεί δηλαδή βλέπεις ότι θεμελιώδη πράγματα που εμείς τα θεωρούμε είτε κεκτημένα είτε λελειμμένα παίζουν τεράστιο ρόλο. Τεράστιο ρόλο. Μπορώ ένα παράδειγμα σε αυτό που λέτε, γιατί το θέμα των γυναικών στην αγορά εργασίας, τώρα μιλάμε για το δημογραφικό και τη γυναίκα σαν γονέα, αλλά έχουν και προσωπική πολύ μεγάλη ευαισθησία και προφανώς κάνουν πάρα πολλά πράγματα και για τις γονικές άδειες και για το equal pay κτλ. Πρόσφατα, και εκεί έκανα κλικ κι εγώ, συμμετείχαμε σε μία έρευνα την οποία χρηματοδοτήσαμε για τον οικονομικό αναλφαβητισμό στις γυναίκες και είναι λίγο σοκαριστικά τα αποτελέσματα και μάλιστα επιδοτούμε ένα πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει ένα από τα... είναι μία διάσταση του θεμάτου που λέτε. Τα στοιχεία σας. Δεν θυμάμαι, Λένα, είναι αναπεριφέρεια. Για όλη την Ελλάδα. Πάντως μπορούμε να μοιραστούμε τα αποτελέσματα και εκεί πραγματικά βλέπεις την πραγματικότητα. Θα το θέλαμε. Ναι. Και ο κύριος Μηταράκης το ξέρει γιατί πολιτεύεται σε ένα νησί, σε μια περιοχή δηλαδή. Θέλω να πω ότι από ένα σημείο και πέρα, ίσως καθώς αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ δύσκολα προβλήματα και ζητήματα, ίσως θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας αδιαμεσολάβητο. Δηλαδή αδιαμεσολάβητο, αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Απευθείας στη βάση, με αυτήν την περίφημη βάση. Δεν λέω εγώ ότι δεν θα εκπροσωπηθεί, αλλά καταλαβαίνετε, είναι σχεδόν σαν να έχει χάσει. Αυτό το παρατηρούν και άλλοι βέβαια, σε όλη την Ευρώπη το παρατηρούν και στις ΗΠΑ το παρατηρούν. Σαν να έχει χάσει το επάνω κομμάτι της πυραμίδας τους τρόπους να επικοινωνεί πραγματικά με τη βάση της πυραμίδας και να απαντά στις ανάγκες της. Να σου λέει η κοπέλα στο χωριό, α, κοιτάξτε, εγώ τώρα κάνω το τρίτο παιδί, αλλά έχω τη μαμά μου που με βοηθάει. Ναι, και με πήρε και με 2 χρόνια σύμβαση ο Δήμος. Αλλιώς δεν θα το έκανε το παιδί. Η μαμά βοηθάει, αλλά η μαμά είναι σε ένα χωριό που έχει αυλή, που έχει χωράφι, που έχει περιβολάκι και που έχει και σκυλάκι. Δεν είναι σαν διαμέρισμα. Δεν δουλεύει και η μαμά. Ίσως δεν δουλεύει και η μαμά. Και η μαμά είναι 65 χρόνια και δεν δουλεύει. Αλλά προσέξτε ένα πάρα πολύ απλό πράγμα, το οποίο λέει ότι
Ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και συλλαμβάνει την έννοια του «είμαι ασφαλής» είναι πολύ διαφορετικός, κύριε Μηταράκη, από αυτό που εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να ψάξουμε και να... Κυρία Βυριώτη, μου έλεγαν στην Ορεινή Ναυπακτία, που είναι η καταγωγή μου, που δεν θα μπορούσα να το φανταστώ ποτέ, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά παιδιά, γιατί ένας από τους λόγους είναι ότι δεν μπορούν να συνδεθούν τα χωριά που είναι πάρα πολύ μακριά με το σχολείο που είναι σε ένα μόνο σημείο. Και το γελάτε, και είναι πραγματικό. Δεν μπορούσα να καταλάβω, ναι, ότι δεν δέχονται τα ταξί να πάρουν όλους τους μαθητές μέσα στην κακοχειμονιά, γιατί δεν βγαίνουν τα έξοδά τους. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες, πέφτει χιόνι. Ήταν κάτι που λέω πραγματικά, που έχουμε στο δίπλα τετράγωνο το δημόσιο σχολείο και λέμε πω δεν είναι εδώ, είναι δύο τετράγωνα πιο κάτω. Αυτό έχει μεγάλη αξία που λέτε. Λοιπόν, κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, κυρία Υπουργέ.